Τι κάνετε, καλό σας μεσημέρι. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι σε όλους. Ρωτάω λοιπόν αντιστρόφως. Το ΚΚΕ παραδοσιακά και τώρα προτείνει μια εντελώς διαφορετική Ευρώπη, κόντρα σε αυτό που έχουμε συνηθίσει. Αυτά τα τελευταία 5 χρόνια, τι διαπιστώσατε και προς τα που κινήθηκε η Ευρώπη, αν κινήθηκε προς κατεύθυνση λίγο περισσότερο φιλολαϊκή ή όχι? Η εκτίμησή μας είναι ότι έχει πάρει το δρόμο της από την πρώτη στιγμή, γιατί να δούμε από πού ξεκίνησε, για να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα. Ξεκίνησε ως ένωση άνθρακα και χάλιβα, δηλαδή σαν μια ένωση των μεγάλων ομίλων της Ευρώπης. Δεν πιστεύουμε ότι ποτέ ταυτίστηκε με τα λαϊκά συμφέροντα, άλλωστε τα πολέμησε σε κάθε περίπτωση. Και βγαίνει και ένα συμπέρασμα ότι όποτε ζήτησε ακόμα και τη γνώμη τους, έκανε απανωτά δημοψηφίσματα επανειλημμένα μέχρι να βγει το ποθητό αποτέλεσμα. Είναι πολλά τα παραδείγματα και βγαίνει ένα συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένωση του κεφαλαίου, δεν αλλάζει, γίνεται όλο και πιο αντιδραστική και χειρότερη. Και νομίζουμε ότι αυτό με έναν θολό τρόπο, με έναν τρόπο ο οποίος δεν ταυτίζεται με τις απόψεις του ΚΚΕ, καταγράφεται, πιστεύουμε, τα τελευταία χρόνια σε πολλές έρευνες. Ακόμα και το ίδιο το Ευρωβαρόμετρο, στην τελευταία του έρευνα, έδειξε ότι το 74% των Ελλήνων, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μην φανταστείτε ότι στις άλλες χώρες είναι τίποτα υψηλό, δεν εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας πούμε στην Γερμανία αντίστοιχα είναι σκάρτο το 50% να την εμπιστεύονται. Ή για παράδειγμα οι Έλληνες λένε ότι το 46% μόνο θεωρούν σαν κάτι θετικό την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η Ευρώπη, είναι άλλο η γεωγραφία της, άλλο η λαοί της και είναι διαφορετικό μια ένωση που φτιάχτηκε για να εξυπηρετεί την κερδοφορία των ομίλων και ταυτόχρονα να τσακίζει τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, γιατί έχουμε πια μια πείρα από που ξεκινήσαμε. Μια χώρα πλεονασματικής αγροτικής παραγωγής σήμερα όχι μόνο είναι ελληματική, αλλά υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην αγροτική της παραγωγή. Μια χώρα η οποία είχε εργατικά δικαιώματα στο βαθμό που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα έχουν σαρωθεί όλα μέσα από συγκεκριμένα αντεργατικά μέτρα που περάσαν, και αυτό το βλέπουμε από άκρης άκρης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δείτε για παράδειγμα ότι οι Σουηδοί τώρα το πρώτο τους πρόβλημα θεωρούν την υγεία, κάτι αδιανόητο πριν λίγα χρόνια. Το συνταξιδοτικό να έχει φτάσει για τον 18χρονο εργαζόμενο Δανό στα 74. 2 εκατομμύρια Γερμανοί να επιστρέφουν στη δουλειά μετά τη συνταξιδότησή τους, γιατί δεν μπορούν να ζήσουν με αυτή τη σύνταξη. Και μια βαρβαρότητα δηλαδή που απλώνεται, και νομίζουμε ότι στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα, δεν χρειάζεται να τα περιγράψουμε πώς έχουμε φτάσει τώρα να συζητάμε για μια ανακούφιση 1 ευρώ την ημέρα, αυτό το λύσχρο επίδομα που δώσαν και το βαφτίσαν και προκλητικά 13η σύνταξη. Το θέμα είναι να βγει ένα συμπέρασμα, βεβαίως ο λαός να παίρνει και το παραμικρό και το ότι μπορεί να αποσπά, γιατί με την πάλη του την αποσπά, αλλά το θέμα είναι να μην δώσει συγχωροχάρτη, να μην πει και ευχαριστώ, να μην τους ψηφίσει και από πάνω, γιατί ένας δρόμος χαράχτηκε όλα αυτά τα χρόνια και από την Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ, και σε συνέχεια ο ένας πίσω από τον άλλον με κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που νομίζουμε δοκιμάστηκαν, και σήμερα καλά κάνει ένας κόσμος και έχει έλλειψη εμπιστοσύνης, γιατί ακριβώς έχει μια αίσθηση ότι αυτές οι αποφάσεις είναι σε βάρος των συμφερόντων του, τον έφτασαν εδώ που τον έφτασαν, και σήμερα νομίζουμε ότι χρειάζεται ισχυρό ΚΚΕ την επόμενη μέρα για να μπορέσει να τους αντιμετωπίσει αποτελεσματικά. Θα γυρίσω σε αυτό, ή μάλλον δεν θα φύγω καθόλου από αυτό, αλλά θα το ρωτήσω όπως όλους τους υποψηφίους και επί προσωπικού, γιατί είμαστε μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές. Εάν κάποιος ενστερνίζεται όλα αυτά που λέτε και θέλει να ψηφίσει ΚΚΕ, για ποιο λόγο πρέπει να ψηφίσει εσάς? Πού βλέπετε τον εαυτό σας στην επόμενη θητεία, στην συνέχιση των προηγούμενων χρόνων που είσαστε στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο? Κοιτάξτε, εμείς γνωρίζετε ότι το κόμμα μας δεν έχει αυτή την προσωποκεντρική αντίληψη. Εδώ έχουμε φτάσει στα ίδια ψηφοδέλτια των άλλων κομμάτων να γίνεται μεγάλος πόλεμος και ανταγωνισμός. Εμείς έχουμε μια διαφορετική αντίληψη. Δεν θεωρούμε δηλαδή
τους συνυποψηφίους μας σαν κάτι, πώς να το πω, πρέπει να τους εξειδωτερώσουμε, δεν υπάρχει τέτοιος ανταγωνισμός, γιατί ακριβώς το ΚΚΕ με μια ευθύνη αντιμετωπίζει και την εκπροσώπηση και τους εκλεγμένους του στην Ευρωβουλή, στην Βουλή, στην Περιφέρεια, στους Δήμους, οπουδήποτε λέμε ότι άνθρωποι που θα πάνε εκεί από το ΚΚΕ θα είναι αυτοί που θα οργανώσουν την πάλη, θα παλέψουν, θα βρίσκονται μαζί με τους εργαζόμενους, και αυτό νομίζω το στοιχείο μπορεί να το βρει σε όλους τους υποψηφίους που κατεβαίνουν, και το λέμε γιατί, κοιτάξτε να δείτε, ένας κόσμος λοιπόν που έχει αμφισβητήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που αμφισβητεί όλη αυτή την κατάσταση, νομίζουμε ότι σήμερα δεν έχει εμπιστοσύνη, και ακριβώς ποιους θα πάει να εμπιστευτεί, αυτούς που ψηφίζουν όλα αυτά τα αντεργατικά μέτρα με ομοφωνίες, που συνεργάζονται, κανένας δεν λέει, τα βρίσκουν μια χαρά και στην Ευρωβουλή και στις περιφέρειες και στους Δήμους. Αυτός ο κόσμος νομίζουμε ότι έχει αρκετές φορές βρεθεί στην κατάσταση σαν φάτης μπαστούνι να βρίσκονται στη ζωή του αποφάσεις αντιλαϊκές, μέτρα για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος για παράδειγμα να διαπιστώνει δίπλα του ότι δουλεύει μερική απασχόληση κάποιος ή δουλεύει με μπλοκάκι, ή να διαπιστώνει ότι στην υγεία πληρώνει ένα ελάχιστο και όλο το υπόλοιπο πρέπει να τα πληρώσει σε ιδιώτες. Αυτές είναι σχεδιασμένες αποφάσεις, είναι δουλεμένες με την ψήφο όλων αυτών, οι οποίοι όχι μόνο έρχονταν εδώ αφού τα ψήφιζαν και με τα δύο χέρια και δεν έλεγαν και κουβέντα και τις κρύβανε. Και λοιπόν η χρησιμότητα του ΚΚΕ, η αξία της πολιτικής του είναι ότι και αντιπάλεψε αυτά τα μέτρα και τα καταψήφισε, και στην Ελλάδα με αποκαλυπτικό τρόπο από τότε που αποκάλυπτε το περιεχόμενο της συνθήκης του Μάστριχ, από τότε που εναντιωνόταν για το ότι θα έρθει ο ΝΕΚΕ, τάχα θα ερχόταν κοσμογονία που δεν ήρθε, από τα μνημόνια διαρκείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν θα λήγαν με τα τυπική λήξη των μνημονίων, όλες αυτές οι προειδοποιήσεις, όλη αυτή η ενημέρωση του λαού για κάθε αντεργατικό μέτρο που πέρναγε, νομίζουμε ότι ενίσχυε έναν κόσμο να μην βρεθεί ευνηδιασμένος, να μην βρεθεί απροετοίμαστος απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις, και νομίζουμε ότι πρημοδοτούσε και στήριζε την οργάνωση της πάλης του ή τέλος πάντων τη γνώση του για να ξέρει ότι ποιος είναι ο αντίπαλός του, για να γνωρίζει καλά πού οφείλονται όλα αυτά τα αντεργατικά μέτρα. Και το θέμα είναι, εμείς το πιστεύουμε, ότι ο λαός μας μπορεί να βρει τη δύναμη το επόμενο διάστημα και με ισχυρό ΚΚΕ πατού, με εκλεγμένους που θα είναι μαχητές και θα τον ενημερώνουν και θα τον προετοιμάζουν, την επόμενη μέρα να είναι ένας υπολογίσιμος αντίπαλος, ένα σκληρό καρύδι απέναντι σε έναν αντίπαλο που δουλεύει με ενιαίο τρόπο, δηλαδή Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνήσεις, περιφέρειες, Δήμοι. Δουλεύουν ακριβώς με τέτοιο κριτήριο την κερδοφορία των ομίλων. Εκεί πάνε και όλα τα ευρωκονδύλια. Νομίζουμε βγαίνει ένα συμπέρασμα, για παράδειγμα, για τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χώρα μας το 2015, το 2016 και το 2017 ήταν πρώτη σε απορροφητικότητα κονδυλίων. Αυτό δεν μεταφράστηκε όμως ούτε σε μισθούς, ούτε σε συντάξεις, ούτε σε με επίλυση της ανεργίας, γιατί όλος ο πακτολός αυτών των κονδυλίων σε συντριπτική πλειοψηφία πήγε στους μεγάλους ομίλους για την στήριξή τους, για την κερδοφορία τους, με επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές, και αυτή την τραγική αντίφαση νομίζουμε μπορούμε να τη δούμε σήμερα και να βγάλουμε ένα συμπέρασμα ότι ακριβώς έτσι λειτουργεί η οικονομία, λειτουργεί με όρους της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων για τη στήριξή τους, την ίδια ώρα που για να αντιμετωπίσουν, λέει, το επιχειρηματικό ρίσκο, την ίδια ώρα που ο εργαζόμενος ζει όχι μόνο σε ρίσκο, σε μια διαρκή αβεβαιότητα. Και σήμερα βλέπετε το σύγχρονο συζητάνε, λέει, με 7ήμερη λειτουργία. Αυτά είναι ήδη ψηφισμένα εδώ και πολλά χρόνια από ευρωπαϊκές οδηγίες. Έχουν ψηφιστεί από το ΠΑΣΟΚ, έχουν στηριχθεί και έχουν υλοποιηθεί και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, τώρα να κλαίγονται και να μιλούν για την 7ήμερη εργασία είναι κυριολεκτικά κοροϊδία, ακριβώς γιατί οι ίδιοι, για παράδειγμα, έχουν εφαρμόσει αυτό που ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι μπορεί να το ωράριο να είναι από 12 ώρες την ημέρα έως 60 ώρες την εβδομάδα. Η απόσταση από το σχόλασμα μέχρι την επόμενη βάρδια να είναι μόλις 11 ώρες. Αυτά λένε οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτή την βαρβαρότητα την έχουν συνδιαμορφώσει όλοι τους μαζί. Άρα λοιπόν σήμερα ισχυρό ΚΚΕ απέναντι σε αυτή την κατάσταση, και μια πλευρά ακόμα που νομίζουμε ότι ενισχύει ακριβώς έναν κλονισμό που υπάρχει στην εμπιστοσύνη των εργαζομένων, είναι και η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή,
με τους επικίνδυνους σχεδιασμούς, για παράδειγμα, που βλέπουμε στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, βλέπετε, για παράδειγμα, ότι καταρρύπτεται το επιχείρημα ότι θα υπάρξει ένα πάνεμο λιμάνι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα τα σύνορα της Ελλάδας θα είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό θα μας προστατεύσει, υποτίθεται, από την επιθετικότητα της αστικής τάξης της Τουρκίας. Αν είδαμε κάτι, βλέπουμε σήμερα, για παράδειγμα, ότι όχι μόνο αμφισβητούνται περιοχές, μιλούν για γαλάζιες πατρίδες, γίνονται παραβιάσεις. Εδώ προχωρούν πέρα από έρευνες πλέον και σε γεωτρήσεις. Και είναι πολύ επικίνδυνη η στάση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που κυριολεκτικά εφησυχάζει απέναντι σε αυτές τις γεωτρήσεις, την ίδια ώρα που βγαίνει και ένα συμπέρασμα ότι αυτό που μας λέγανε ότι θα πει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα διασφαλιστεί, ότι κάθε άλλο παρά διασφάλιση είχαμε. Και έχουμε σήμερα μια συζήτηση για διχοτομικό σχέδιο, έχουμε μια τεινόμενη προσπάθεια για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο με πάσιμο της Τουρκίας σε εδάφη, σε χωρικά ύδατα και ένα αέριο χώρο που δεν της ανήκει, και ταυτόχρονα αδειάσματα κυριολεκτικά από τους και καλά προστάτες Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, που βλέπουμε με τις δηλώσεις και τις τοποθετήσεις τους, που επί της ουσίας νύπτουν τα σχήρας τους και αποδεικνύουν ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, εντός αυτών των συμμαχιών αντιπάλων του λαού, ο λαός μας όχι μόνο δεν μπορεί να αισθάνεται εμπιστοσύνη και ασφάλεια, ίσα ίσα πρέπει να είναι ακόμα πιο ετοιμοπόλεμος, ακόμα πιο προετοιμασμένος και ψηλιασμένος, ότι μέσα στα πλαίσια αυτών των συμμαχιών μόνο προβλήματα θα βιώνει και θα δοκιμάζει. Άρα λοιπόν εμείς βάζουμε καμία αλλαγή συνόρων, καμία αλλαγή των διεθνών συνθήκων που τις ορίζουν, πάλι των λαών ενάντια στον εθνικισμό και στα σχέδια των υπεραιρεστών στην ευρύτερη περιοχή, γιατί την ενέργεια που είναι αγαθό των λαών, που σήμερα υπάρχει τεχνολογία που μπορεί να την αντλήσει και από μεγάλα βάθη, δεν την καρπώνουν οι εργαζόμενοι. Αυτοί κρυώνουν το χειμώνα και ζεσταίνουν το καλοκαίρι, την ίδια ώρα που οι όμιλοι με το γεωτρύπανό τους και το αρματαγωγό τους πλέουν στα πελάγια και ανταγωνίζονται για τα δικά τους συμφέροντα. Ειδικά αυτή, την κουβέντα, ειδικά αυτή την κουβέντα θα χρειαστεί να την κάνουμε όχι μόνο στο δεκάλεπτο που έχουμε σήμερα και το έχουμε περάσει κιόλας, αλλά κυρίως την επόμενη μέρα, και έχω την αίσθηση ότι είναι η κορυφαία κουβέντα που θα γίνει, γιατί έχει να κάνει και με τα σχέδια για ασφάλεια και με την ενεργειακή επόμενη μέρα της Ευρώπης. Έχω την αίσθηση μία από τις πιο σοβαρές κουβέντες που έχει να γίνει μετά τις ευρωεκλογές. Θα ήθελα να σε ευχηθώ καλή επιτυχία και να τα πούμε είτε στις Βρυξέλλες είτε στην Αθήνα αμέσως μετά την Ευρωκάλπη. Να είστε καλά, ο κύριος Κώστας Παπαδάκης είναι ευρωβουλευτής, είναι και υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΚΚΕ.